χιλιάδες και να κοιτάζω πως... Sport FM 94,6, σας έχουμε υποσχεθεί, έχουμε κάνει ήδη μια συζήτηση με έναν γιατρό της πρώτης γραμμής. Σήμερα έχουμε και έναν ακόμα, τον κύριο Γιώργο Σιδέρη. Είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Η ειδικότητά του είναι ορειλά, αν τα λέμε σωστά, γιατρέ. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Θα μπω αμέσως στο ψητό. Όπα. Υπάρχει τεράστια, είστε στο Αττικό Νοσοκομείο, από ό,τι ξέρουμε, και υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής για τα χειρουργεία, είναι έτσι? Είναι έτσι, αυτό είναι ένα πρόβλημα και προ-κορονοϊού. Ναι. Γενικά υπάρχει. Επιδεινώθηκε, φαντάζομαι ότι τώρα. Επιδεινώθηκε, γιατί αυτό που νομίζουμε καταλαβαίνει όλος ο κόσμος είναι ότι με αφορμή αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν, τα περιοριστικά, ανεστάλησαν μια σειρά λειτουργίες των δημόσιων νοσοκομείων με πάρα πολύ μεγάλες συνέπειες για άλλες ασθένειες οι οποίες τρέχουν, είναι ήδη θανατηφόρες. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα, επειδή το έχω πρόχειρο. Σε μια κλινική του νοσοκομείου μας, ενώ ο μέσος όρος των αντίστοιχων προηγούμενων χρόνων αυτού του διμήνου ήταν να εξετάζονται 730 με 780 περιστατικά ανθρώπων με καρκίνο, με μια σειρά ανασπαθήσεις. Σοβαρότατες. Αυτό το διμήνο εξετάστηκαν 201. Μάλιστα. Οπότε νομίζουμε ότι... Φαντάζομαι ότι ο κίνδυνος για όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ μεγάλος, ο γιατρέ. Είναι πάρα πολύ μεγάλος. Βγαίνουν ήδη μια σειρά εργασίες επιστημονικές που αποδεικνύουν αυτό που ο κόσμος το έχει του πάνω, δηλαδή ότι ο κόσμος έμεινε σπίτι του και υπέφερε και ότι θα δούμε δυστυχώς φρικτές εικόνες στο μέλλον που σχετίζονται με παθήσεις οι οποίες έχουν μείνει χωρίς άμεση αντιμετώπιση. Και δεν μιλάμε τώρα για ψυχολογικά νοσήματα, έτσι, μιλάμε για... Έτσι. Καλά, η προσωπική μου γνώμη ότι δεν είναι καθόλου αμεληταία και τα ψυχιατρικά. Όχι. Αλλά σωστά, προφανώς και δεν αναφέρεσαι σε αυτά, αυτό θέλω να πω. Αναφέρομαι κυρίως, με το δείγμα που μπορώ εγώ να σας πω, αναφέρομαι σε νοσήματα που σχετίζονται με αρρύθμιση στο διαβήτη, σε νοσήματα που σχετίζονται με ογκολογικούς ασθενείς, σε αγκιακά κεφαλικά επεισόδια, με καρδιαλογικούς ασθενείς που ήδη έχουν βγει και μελέτες της ίδιας ελληνικής καρδιολογικής εταιρείας. Κόσμος δηλαδή που πάθαινε έμφραγμα στο σπίτι του και έμενε στο σπίτι του. Και έμενε στο σπίτι του και ο ίδιος, αλλά και οι δικοί του φοβόντουσαν να έρθουν στο νοσοκομείο μην τυχόν και έχουν επιπλοκές με κορονοϊό κτλ. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και δεν προκύπτει, ξέρετε, και από πουθενά ότι αυτός ο κόσμος πήγε σε άλλα νοσοκομεία. Ναι. Δεν προκύπτει από πουθενά αυτό. Μου είχε κάνει εντύπωση. Δηλαδή, στο ναι, σωστά. Απλώς θέλω να το αναφέρω, δεν ξέρω τώρα κατά πόσον είναι σχετικό, εσείς θα μας πείτε, γιατί σε μια από τις τοποθεσίες του ο συνάδελφός ο κύριος Τσιόδρας είχε πει ότι κατά έναν παράξενο τρόπο έχουν μειωθεί, παραδείγματος χάρη, τα εμφράγματα, είχε πει αυτή την περίοδο. Έτσι. Δεν είναι παράξενος ο τρόπος, δεν μειώθηκαν τα εμφράγματα, μειώθηκαν οι εμφραγματίες που ερχόντουσαν στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Με δεδομένο ότι υπάρχει μια ύφεση στον κορονοϊό και φαίνεται από τα ημερήσια κρούσματα, αλλά γενικά και με αυτούς που είναι μέσα στις ΜΕΘ και γενικώς. Θα γίνει τώρα μια πιο δυνατή λειτουργία των νοσοκομείων για να μπουν και τα περιστατικά που περιμένουν για χειρουργία κτλ. Υπάρχει ο τρόπος, υπάρχουν οι διαθέσιμοι άνθρωποι. Πάρουν τα κονδύλια. Τα κονδύλια, τα κουράγια, δεν ξέρω. Ο προγραμματισμός έστω. Υπάρχουν δύο πλευρές κατά τη γνώμη. Ναι. Η μία πλευρά είναι ότι πρέπει να μπούμε σε μια σταδιακή επαναλειτουργία μια σειρά κομβικών τομέων που υπάρχουν σε κάθε νοσοκομείο. Mm-hmm. Τα χειρουργεία να λειτουργήσουν κανονικά, τα εξωτερικά ιατρία να λειτουργήσουν κανονικά, μια σειρά εξειδικευμένα ιατρία να λειτουργήσουν κανονικά και ούτω καθεξής. Σε αυτή τη φάση που μιλάμε υπάρχει μια προσπάθεια για σταδιακή επανέναρξη, η οποία καταλαβαίνετε στη νέα εποχή, ας την πούμε έτσι, σωστά. Χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να πάρθουν μια σειρά μέτρα, όχι μόνο στα νοσοκομεία, να σας πω ένα παράδειγμα. Για να γίνει η επανέναρξη του γνωστού 1535, που
που ήδη είχε αρχίσει σταδιακά και του κόσμου δηλαδή, που κλείνει ραντεβού για να τον δουν ένα πρωί στα ιατρία ενός νοσοκομείου. Ναι. Δεν πρέπει να υπάρχουν χωροταξικοί κανόνες, αποστάσεις δηλαδή μεταξύ των ανθρώπων που περιμένουν. Έτσι όπως το ορίζετε εσείς ως γιατροί, ναι, πρέπει να υπάρχουν. Δεν πρέπει να υπάρχουν μέτρα καθαριότητας. Ναι. Δηλαδή θα μπαίνει ο ένας ασθενής, θα ακολουθεί ο επόμενος του ενδιάμεσο. Δεν πρέπει να καθαρίζεται το ιατρείο. Ναι, πρέπει. Δεν πρέπει να μεγαλώσει το εύρος του ραντεβού που σας θυμίζω στις περισσότερες ειδικότητες ήταν της τάξης των 15 λεπτών. Ναι. Πρέπει. Αυτό το λέμε γιατί. Γιατί την ίδια ώρα που αυτά τα απλά πράγματα πρέπει να γίνουν, προσέξτε τι γίνεται στα νοσοκομεία. Έχουν μειωθεί τα ραντεβού από το 15-35. Ναι. Ο κόσμος ο οποίος δεν προλαβαίνει να κλείσει, δεν έχει δομές να πάει γιατί η πρωτοβάθμια συνεχίζει να είναι στο χάλι που ήταν και χειρότερα. Mm, άρα υποχρεώνεται, καταλαβαίνετε, να πάει. Δεν μπορεί να τους υποδεχθεί αυτή, οπότε βγαίνει. Ναι. Ναι. Σας είπα για τα μέτρα καθαριότητας και μέσα στην πανδημία σε μια σειρά νοσοκομεία πάρθηκαν κατά τη γνώμη μας ελεηνές αποφάσεις διοικήσεων να παραχωρηθούν και να συνεχίσουν αυτούς τους κρίσιμους τομείς να τους έχουν ιδιώτες. Mm. Ιδιώτες έχουν σε μια σειρά νοσοκομεία ακόμα και τώρα τους τομείς καθαριότητας όπου δεν υπάρχει το άλλο έσχος που λέγεται ατομικές συμβάσεις. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτό το μίζερο κλίμα η κυβέρνηση διαφημίζει ότι τέλος πάντων θα υπάρχει σταδιακή επανέναρξη. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα μπορούσε να γίνει και επανέναρξη, ο κόσμος να έχει την υγεία του και αντίστοιχα να έχουμε ανοιχτό το μέτωπο του COVID, γιατί είναι ένα ανοιχτό μέτωπο και υγειονομικά, στο βαθμό όμως που υπάρχουν κάποια μέτρα. Και αυτά τα μέτρα είναι απλά, τα έχουμε πει σαν ομοσπονδία από την πρώτη μέρα, είναι να γίνουν προσλήψεις μαζικές, μόνιμου προσωπικού, να ανοίξουν κρεβάτια μεθ κι άλλα, να πάρθουν τα αναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας και ταυτόχρονα να μπει χέρι σε αυτό το μεγάλο αγκάθι που λέγεται ιδιωτικός τομέας και κέρδος, που σας θυμίζω ότι ούτε στις συνθήκες της πανδημίας και της έξαρσης των κρουσμάτων δεν το ακούμπησε η κυβέρνηση. Ίσα ίσα το χάιδευε και είχαμε και δραματικά αποτελέσματα και παραδείγματα όπως το γνωστό παράδειγμα των κλινικών ταξιάρχες στο Περιστέρι. Μάλιστα, που είναι... που θα έπρεπε να είναι στην ευθύνη του δημοσίου φορέα και δεν ήταν, έτσι δεν είναι? Κατά τη γνώμη μας δεν θα έπρεπε να υπάρχει ιδιωτικός τομέας στην υγεία. Αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση μας, αλλά τέλος πάντων θα μπορούσε κάποιος να πει ότι τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Ναι, σωστά, και για μας αυτή είναι η κατάλληλη ώρα να το συζητήσουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, ακόμα ξαναλέω και στην κρίσιμη στιγμή, αυτός ο ιδιωτικός τομέας με τα μεγαθύρια που έχει. Ναι. Γιατί ξέρετε έχουν προχωρήσει πάρα πολύ οι business στον ιδιωτικό τομέα της υγείας τα τελευταία 10-20 χρόνια. Ακόμα και αυτή την κρίσιμη στιγμή δεν επιτάχθηκε για να μπει κάτω από έναν ενιαίο κρατικό σχεδιασμό και να συμβάλλει και να σπάει λίγο παραπίσω το κέρδος, έστω λίγο, έστω για λίγο. Ναι. Το λέω γιατί ούτε αυτό δεν έκανε η κυβέρνηση και πρέπει να λέμε καθαρές κουβέντες. Διαβάζω σε μια εφημερίδα, τα νέα να πω την εφημερίδα, να πω και την κυρία που το γράφει, την κυρία Μάρθα Καϊτανίδη, η οποία λέει ότι τις τελευταίες 10 μέρες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχει κάνει σαν νοσοκομεία κτλ., ήρθαν στο καρδιολογικό τμήμα 10 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, πρισμένοι και παραμελημένοι, γιατί δεν ζήτησαν βοήθεια εδώ και καιρό. Δηλαδή, είναι αυτό που έλεγε στην αρχή. Είναι αυτό που έλεγε στην αρχή και που δεν τον λες απλώς για να τον λες ή για να κάνεις ένα είδος, ξέρω εγώ, αντιπολίτευσης, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αν και... στο θέμα της υγείας δεν συζητάμε για αντιπολίτευση και για συμπολίτευση και τα λοιπά, αλλά είναι πια γεγονός αυτό. Όπως γεγονός είναι, και θα ήθελα τη γνώμη σου, ότι ο φόβος μας παλιά στο νοσοκομείο ήταν οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Πόσο μπορεί σήμερα, μετά από αυτή την καταιγίδα που πέρασαν τα νοσοκομεία, να είναι καθαρά τα νοσοκομεία μας? Καθαρά εννοώντας τον COVID, υποθέτω. Ναι. Όχι μόνο τον COVID, και για τις λοιμώξεις που μπορεί να τσιμπάμε στο νοσοκομείο. Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο θέμα το θέμα των νοσοκομείων, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι από μόνο το ένα μεγάλο θέμα. Δεν μπορούν να μηδενιστούν οι λεγόμενες νοσοκομειακές λοιμώξεις, επειδή υπάρχουν πολλά αυθεντικά μικρόβια. Τέλος πάντων, μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν μπορούν να μηδενιστούν. Αυτό όμως που σήμερα επήγει είναι
με βάση αυτά τα μέτρα προστασίας που πρέπει να πάρουν και για το προσωπικό, τα τεστ που πρέπει να γίνουν στους υγειονομικούς, αλλά και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να πάρουμε για τους ασθενείς, τα οποία δεν μπορούν να χαλαρώνουν στο όνομα, δεν ξέρω κι εγώ, της κάθε ας πούμε, πολιτικής βούλησης που υπάρχει, είναι ότι μπορούμε να περιορίσουμε τα κρούσματα των συνανθρώπων μας, τα οποία νοσούν από τον COVID μέσα στα νοσοκομεία. Σας θυμίζω ότι χθες μόλις, προχθές με συγχωρείτε, είχαμε στο Ελπής, στο νοσοκομείο Ελπής, 6 κρούσματα. Ναι. Και είχαν πάνω από 30 άνθρωποι σε καραντίνα, με αρνητικά ευτυχώς τεστ, αλλά θέλω να πω ότι να, ένα ζωντανό παράδειγμα, ανεστάλλει η λειτουργία κάποιων κλινικών. Το ίδιο έχει γίνει και στο δικό μου νοσοκομείο. Το ίδιο έχει γίνει και στον Ευαγγελισμό, έχει γίνει και σε άλλα νοσοκομεία. Αυτές οι κλινικές που αναστέλνουν τις εργασίες, πώς αντικαθίστανται. Ναι. Γι' αυτό λέμε προσβλήψη. Ναι. Γι' αυτό λέμε μέσα ατομικής προστασίας. Δεν τα λέμε γενικώς και αορίστως, γιατί δεν έχουμε τι άλλο να πούμε. Ακούσαμε εξαγγελία όμως ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας θωρακίστηκε και ότι οι γιατροί οι οποίοι ήταν να προσληφθούν προσελήφθηκαν και μάλιστα δεν χρειάστηκαν κιόλας. Ακούσαμε τέτοιες δηλώσεις. Ναι, καλά. Τέλος πάντων. Ναι. Είναι λίγο γελίο. Θα σας πω δύο νούμερα. Σας αφού και ο κόσμος γιατρέ. Και λέει... ναι, ναι. Ναι. Θα σας πω δύο-τρία νούμερα. Πρώτον, προσλήψεις. Όλη αυτή την περίοδο έχουν προσληφθεί συνολικά 3.000 υγειονομικοί. Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που προσλήφθηκαν και οι 3.000 είναι όλοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Κοινώς έχουν ημερομηνία λήξης. Θα απολυθούν. Σε 1-2 χρόνια. Από τους οποίους γιατροί, πόσοι είναι από τους 3.000. Θα σας πω. Από τα 3.000 που σας είπα πριν, τα κενά των οργανισμών που ήδη έφτιαξαν, γιατί αυτοί κυβερνάγαν οι προηγούμενοι, είναι 30.000. Δεν μιλάω για συνθήκες πανδημίας, προσέξτε. Ναι. Μιλάω για τα κενά που υπήρχαν πριν την πανδημία. Για συνθήκες καθημερινότητας, ας πούμε. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Γιατροί. Ναι. Γιατροί, επειδή με ρωτήσατε, προσβλήθηκαν μέσα σε αυτό το δίμηνο 403 επικουρικοί γιατροί. Δηλαδή συνάδελφοι και αυτοί με ημερομηνία λήξης. Ούτε ένας μόνιμος. Πόσα ήταν τα κενά. 3.403 είναι γιατροί. Ναι. Πόσοι ήταν τα κενά των γιατρών. Ναι. 6.000. Δικά τους στοιχεία. Δεν είναι δικά μας. Μάλιστα. Άλλο παράδειγμα. Μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση. Αυτή τη στιγμή μεταβίαση μονάδες της εντατικής θεραπείας στη χώρα να είναι 770. Μεταβίαση. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα τις πάει στις 1.200 για να ακουμπήσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ανοίγω μια παρένθεση. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι αυτός ο οποίος ήταν προ-κορονοϊού και θεωρείται ότι δεν ήταν επαρκής όμως. Ακριβώς. Αυτός ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι αυτός ο μέσος όρος που ανάγκωσε τους συναδέλφους και κατέδειξε στην Ιταλία και στη Γαλλία. Και κατέδειξε το πρόβλημα. Ακριβώς, και να διαλέγουν ποιον θα διασωληνώσουν. Και την ίδια ώρα ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όχι η Ομοσπονδία η δική μας, ούτε τα σωματεία, λένε ότι θα έπρεπε η χώρα να έχει 3.000 κρεβάτια μονάδες εντατικής θεραπείας. Και ένα τελευταίο παράδειγμα, τα τμήματα επιγόντων περιστατικών, που τα ξέρει όλος ο κόσμος. Σήμερα βγήκε χαρτί των συναδέλφων, των περίπου 400 γιατρών των επιγόντων περιστατικών της χώρας, που το υπογράφουν ήδη πάνω από 150 από αυτούς, οι οποίοι λένε ότι θέλουν να εκπαιδευτούν στην επίγουσα ιατρική, ζητάνε την αυτονόμηση των τμήματων τους, ζητάνε μια σειρά δικαιώματα που σχετίζονται με τους ασθενείς σε αυτό το νευραλγικό τομέα των νοσοκομείων, τα τμήματα επιγόντων περιστατικών, και η κυβέρνηση το μόνο που έχει κάνει είναι να υλοποιεί τις αποφάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης και τα μόνα κέντρα που υπάρχουν για εκπαίδευση συναδέλφων μας στην επιγοντολογία να είναι 2 σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σας το λέω απλά ως ένα παράδειγμα σημερινό. Μάλιστα. Φοβόμαστε επιστροφή, γιατρέ? Εννοείται ότι φοβόμαστε επιστροφή, φοβόμαστε έξαρση, κανείς δεν ξέρει πώς θα συμπεριφερθεί και ο ίδιος ο ιός. Αυτά είναι και επιστημονικά ζητήματα που παρακολουθούνται, σχετίζεται και με τις μεταλλάξεις, σχετίζεται και με την επίδραση του κλίματος, σχετίζεται και με το πώς ο χρόνος που κερδίθηκε, γιατί κερδίθηκε ένας χρόνος. Ναι. Πώς κεφαλαιοποιείται. Ναι, και πώς αξιοποιήθηκε και εμείς εδώ επικεντρώνουμε όλη μας την κριτική, γιατί αυτός ο χρόνος δεν αξιοποιήθηκε, αλλά ίσα ίσα απέναντι σε μια σειρά
κομβικές, ξαναλέω, έστω απλές ανάσες που θα μπορούσαν να έχουν δοθεί, δεν, αυτές δεν δόθηκαν. Και είναι χαρακτηριστικό, γιατί, ξέρετε, έχει και η δική μας υπομονή τα όρια της, είναι λίγο εξοργιστικό όλο αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι που δίνει η κυβέρνηση στις πλάτες του κόσμου, ο οποίος ό,τι κατάφερε το κατάφερε με τεράστια ανοχή δική του, με θυσίες και προφανώς με την ειδικία των συναδέλφων των. Αλλά είναι ξανά το προκλητή όλη αυτή η ιστορία που παίζεται τώρα τελευταία με τις δωρεές. Ναι. Αν έχουμε χρόνο θα σας το... Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, γιατρέ, αλλά υποσχόμαστε κάποια στιγμή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε σήμερα και νομίζω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε, γιατί πραγματικά το διάστημα μέχρι το Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη που υποτίθεται ότι θα έχουμε ξανά ένα δεύτερο κύμα, νομίζω ότι πρέπει να πιεστούν, να πάρουν μέτρα, να κάνουν... Και θέλω να πω κάτι άλλο, έτσι, μια πολύ 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 σύντομα, και από ό,τι καταλαβαίνω, ας πούμε, από τις τοποθετήσεις του γιατρού, σε περίπτωση που έχουμε ένα δεύτερο κύμα, ανεξάρτητα αν αυτό θα είναι τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, ακόμα και αν πάρθουν τα ίδια μέτρα, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη φορά το σύστημα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στον ίδιο βαθμό, έτσι. Θα σας πω μόνο μια κουβέντα. Θα έχει επέλθει κούραση. Μα γι' αυτό το λέω, σε ανθρώπινο επίπεδο λέω. Ναι, ναι, πείτε μου. Μόνο μια κουβέντα. Ναι. Ο κόσμος, κατά τη γνώμη μας, και εμείς αυτό παλεύουμε να κοινωνήσουμε στον κόσμο, είναι ότι δεν αξίζει σήμερα το 2020 απλά να διεκδικεί ή να εύχεται να μην έχουμε εκατόμβες νεκρών. Αυτό είναι το αυτονόητο. Μάλιστα. Αυτό που πρέπει σήμερα να παλέψει ο κόσμος είναι να έχει την υγεία που δικαιούται στον 21ο αιώνα, με αυτά τα άλματα που έχει κάνει η επιστήμη και η τεχνολογία, και αυτό που στην τελική έχει δουλέψει γι' αυτό, έχει υποπιάσει. Και τον έχει χρυσοπληρώσει, τον έχει χρυσοπληρωμένο, ναι. Και είναι αγαθό, δεν μπορεί να είναι κόστος και πόρευμα. Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Να είστε καλά, θα επανέλθουμε. Θα ξαναπούμε. Γιώργος Σιντέρης.